Πριν ήρθα να ανοίξω τα παράθυρα, είδα ανοιχτό αυτό το σημείο και μπήκα μέσα και είχαν κλέψει τι ντομάτε. Λίγε ώρε πριν από τη συγκομιδή των προϊόντων του, από τον ίδιο θρασίτατοι διαρρήκτε τρίγησαν τι ντοματιέ, κλέβοντα κυριολεκτικά την πουκιά από το στόμα του παραγωγού. Ήταν σήμερα να κόψω και. Γνωρίζαν λοιπόν ότι εσεί ετοιμαζόσασταν να κόψετε. Ναι, ίσω. Μάλλον. Άρα μιλάμε για μια μεγάλη ποσότητα προϊόντων τα οποία εξαφανίστηκαν. Ναι, ναι. Οι θρασίτατοι ληστέ ήταν τουλάχιστον δύο. Σύμφωνα με τις εδειξει, πάρκαραν το αυτοκίνητό του στον αγροτικό δρόμο, μπήκαν στο θερμοκήπιο σχίζοντας το πλαστικό κάλυψης και υπό το φως της Πανσελίνου εντόπιζαν τις όριμες ντομάτες, τις οποίες και τοποθετούσαν σε πλαστικούς κουβάδες. Στη συνέχεια, μεταφέροντας από τις γραμμές παραγωγής τα προϊόντα, γέμιζαν πλαστικές κλούβες. Το πρωί ήρθα να ανοίξω στα παράθυρα και είδα εκεί μια τρύπα δίπλα στον αρισμό. Και μπαίνω μέσα και βλέπω κουβάδες γεμάτους ντομάτες και το μισό κομμένο. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι παραγωγοί στην περιοχή Μπουντούλε τη Ιεράπετρα χάνουν τη σοδιά του από επιτίδιου. Όταν τα πράγματα είναι σε υψηλέ τιμέ, ε, βλέπουμε το φαινόμενο αυτό κάθε χρόνο. Κοιτάζω το πρωί στο φερμοκήπο και βλέπω ότι είχαν σκίσει τον άιλο και βλέπω μέσα και είχαν κόψει αγκούρια από το θερμοκήπιο. Τότε τα αγκούρια ήταν 20-30, αλλά ένα 30 είναι 25 ευρώ η κλούβα. Όταν μπει κάποιο στο θερμοκήπιο μέσα και σου κόψει 10 κλούβε, 250, ό,τι είναι το μάτι, δεν είναι ακριβά τα πράγματα. Μιλάμε γιατί έχει ζημιά. Μάλιστα, οι αγρότε συχνά αναγκάζονται να περιπολούν στην περιοχή, φρουρώντα οι ίδιοι τι καλλιέργειέ του. Ε, σω να βάλουμε και καμιά κάμερα για πιο καλά για σιγουριά. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα καμιά περιπολία και βλέπουμε. Σε περιόδους που είναι ακριβά τα προϊόντα πρέπει να, είναι, να, να προσέχουμε.